Λίμπερο 107,4. Το σχόλιο του Μιχάλη Τσόχου στην εκπομπή Control. Τι κάνετε, κύριε Τσόχο? Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Όπως κάνουμε κάθε μέρα αυτή την ώρα, παρέα με την Όμπιμπετ που είναι ο χορηγός του 20 λεπτού. Σας καλησπερίζω. Τώρα τη θεστές τα νεότερα της υπόθεσης Γκαμπιαντίνη. Όχι μόνο, και επειδή μας βγήκες από δεξιά την Παρασκευή και δεν μας προετοίμαζες κιόλας ψυχολογικά για κάτι τέτοιο. Τώρα ανεβαίνουν οι. Ό,τι ξέρω εγώ το λέω, δεν σημαίνει ότι ξέρω συχνά ή ξέρω πάντα. Δεν ασχολούμαι επισταμμένως με το ρεπορτάζ κάποιας κάθε οποιασδήποτε ομάδας, αλλά ναι. Που και που μαθαίνω πράγματα. Σου είπατε στην ιστορία, δεν ξέρουμε καλά, τυχαίνει να μπορώ να μαθαίνω πληροφορίες από την ιστορία. Ο ΠΑΟΚ παίζει ρέστα για την υπόθεση αυτή. Έχει φτάσει μια πρόταση που είναι υπερβατική, δηλαδή δεν υπήρχε στο σχεδιασμό ότι ο ΠΑΟΚ θα φτάσει σε τέτοια πρόταση σε συμβόλαιο ποδοσφαιριστή. Έφτασε στο 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Θυμίζω ότι οι απαιτήσεις του Γκαμπιαντίνη είναι τριετές κλειστό 5 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου 1,650 το χρόνο και τριετές κλειστό. Και θυμίζω η αρχική προσφορά του ΠΑΟΚ ήταν διετές κλειστό 1,300 το χρόνο. Δηλαδή υπήρχε μια στην πραγματικότητα πολύ μεγάλη διαφορά που χώριζε τις δύο πλευρές για 2.400.000. Ο Γκαμπιαντίνη ήθελε 5 σε 3 χρόνια, ο ΠΑΟΚ του έδινε 2,6 για 2 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ πάει στη μέση λύση, ανεβάζει τα χρήματα του ετήσιου συμβολαίου στο 1,5 εκατομμύριο, άρα του δίνει δεδομένα 3 για 2 χρόνια και δεν πάει στο συνένα με οψιόν μόνο από την πλευρά του, πάει στο συνένα με συμμετοχές στο δεύτερο χρόνο. Δηλαδή αν ο Γκαμπιαντίνη το δεύτερο χρόνο του συμβολαίου αγωνιστεί στο 50 ή 60, ακόμα δεν το ξέρω με βεβαιότητα αυτό, 100% των παιχνιδιών του ΠΑΟΚ, τότε αυτόματα ανανεώνεται το συμβολαιό του για ένα ακόμη χρόνο. Ναι, με λίγα λόγια, ο ΠΑΟΚ του λέει ότι αν είσαι βασικός και τη δεύτερη χρονιά ή περίπου βασικός, παίξεις δηλαδή στο 60% των παιχνιδιών, τότε επί της ουσίας τριετές έχεις, γιατί αυτόματα θα υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιο που θα ανανεώνεται για ένα ακόμη χρόνο. Και σε αυτή την περίπτωση τα συνολικά χρήματα που θα εισπράξει από την τριετία ο Γκαμπιαντίνη θα είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ, άρα πολύ κοντά σε αυτά που ζητάει. Το πρόβλημα είναι ότι όσο περνούν οι μέρες εμφανίζονται διάφοροι υποψήφοι για τον Γκαμπιαντίνη, θα μου πεις πολύ φυσιολογικό, ο Γκαμπιαντίνη είναι. Δεν είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πρόταση που είναι καλύτερη του ΠΑΟΚ, αλλά έχουν αρχίσει και εμφανίζονται ομάδες. Η τελευταία που εμφανίστηκε είναι η Κάλιαρη. Φαίνεται όμως ότι δεν θα προχωρήσει, δηλαδή φαίνεται πως η Κάλιαρη ψάχνει για, όχι για αυτό που λέμε βασικό και άλλα αντικατάστατο φόρ, και φαίνεται πως δεν θα παίξει σε αυτά τα επίπεδα, στα επίπεδα δηλαδή του 1,5 εκατομμυρίου το χρόνο, ή τέλος πάντων αν θα παίξει σε τέτοια επίπεδα θα ψάξει, έχει μια άλλη εναλλακτική λύση center φόρ που θα τη βάλει σε προτεραιότητα, έψαχνε κάτι πιο χαμηλό σε κόστος. Αλλά γενικώς έχουν αρχίσει και χτυπάνε την πόρτα του Γκαμπιαντίνη διάφοροι σύλλογοι, οι οποίοι αναρωτιούνται τις λεπτομέρειες, τα θέλω τέλος πάντων του παίχτη προκειμένου να συνεργαστεί μαζί τους. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ δεν του έχει βάλει ακριβώς τελεσίγραφο, δηλαδή η απάντησή μας σε μια-δυο μέρες, αλλά του έχει εξηγήσει ότι πιέζεται, ότι έχει προκριματικά ευρωπαϊκών αγώνων, ότι τον θέλει από την αρχή στην προετοιμασία. Άρα δεν έχει πάρα πολύ χρόνο για να το σκεφτεί. Έφτασε σε αυτή την πολύ βελτιωμένη πρόταση σε σχέση με την αρχική. Το κομβικό σημείο νομίζω ότι είναι η τρίτη χρονιά του συμβολαίου. Αν ο Γκαμπιαντίνη θα το θεωρήσει περίπου δεδομένο ότι είναι τριετές το συμβόλαιο, με βάση τη ρήτρα αυτή το 50-60%, αν το θεωρήσει δεδομένο, νομίζω θα αυξηθούν οι πιθανότητες. Δεν θα έπαιρνα ρίσκο να δώσω φαβορεί το να γίνει ή το να μην γίνει. Νομίζω από εκεί που σου έλεγα την Παρασκευή ότι είναι δύσκολο και μπορεί να ακούει κάποιος και να λέει εντάξει, ένα 700 θέλει αυτός, ένα 300 το δίνει ο ΠΑΟΚ, εντάξει μωρέ, θα ανέβει ο ένας λίγο, θα πέσει ο άλλος λίγο, θα τα βρούνε. Ναι. Σου έλεγα την Παρασκευή ότι η διαφορά δεν είναι έτσι, η διαφορά είναι 2.600 με 5. Τώρα δεν είναι ακριβώς έτσι η διαφορά, έχουν έρθει πολύ πιο κοντά.
Θα έλεγα ότι τώρα είμαστε στο 50-50. Τώρα πια είναι αρεαλιστικές οι πιθανότητες ο Γκαμπιαντίνη να πίνει στον ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι δεν θα αργήσουμε και να το μάθουμε. Δηλαδή δεν είναι ένα σύριαλ που θα κρατήσει εβδομάδες. Είναι ένα σύριαλ που θα κρατήσει, αν κρατήσει, λίγες μέρες. Μάλιστα. Εντάξει, πολλά τα λεφτά. Τώρα επίσης θέλω να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε σε αυτά τα μεγέθη. Νομίζω κάποια στιγμή με έχεις ρωτήσει, δεν θυμάμαι αν με έχεις ρωτήσει. Σε κάποιο του ΠΑΟΚ κοιτάει ένα δεκάρι και ένα εξάρι που επίσης έπαιζαν στην Ιταλία. Ναι. Δεν ήξερα όμως αν είναι Ιταλοί ή όχι. Υπέθετα ότι δεν είναι Ιταλοί, όπως ο Γκαμπιαντίνη, αλλά έπαιζαν στην Ιταλία. Επιβεβαιώθηκαν και τα δύο. Το εξάρι είναι αυτό που εξακολουθεί να προσπαθεί να πάρει ο ΠΑΟΚ και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι ο... Καλώς τον μυαλό, τρόπεξ Μπενφίκα, ο Αφρικανός που έπαιζε... Μεϊτέ, ο Γαλλός. Μπράβο, ναι, ο Μεϊτέ, καλώς στο μυαλό μου, που έπαιζε δανεικός φέτος στην Κρεμονέζε. Και με αυτόν ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να είναι σε επαφή, τόσο με την Μπενφίκα όσο και με τον ίδιο τον παίχτη. Αυτή η ιστορία είναι ανεξάρτητη από τον Τάντας, θέλω να πω. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν τον παίρνει αυτόν ως αντιτάντας. Στο σχέδιο είναι ο ΠΑΟΚ να τους έχει και τους δύο. Δεν είναι εύκολο, γιατί ο ΜΕΙΤΕ, πρώτο γεγονός ότι η ομάδα του στην Ιταλία υποβάστηκε και έκανε καλή χρονιά. Και κυρίως γιατί έχει πάρα πολύ υψηλό κασέ. Το συμβόλαιό του ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο, που αγγίζει το 1,5. Είναι κάπου ένα 200, ένα 300, ένα 350, τέτοιο πράγμα. Δεν είναι καθόλου απλό συμβόλαιο. Η Μπενφίκα δεν είναι αρνητική στο να τον δανείσει, γιατί έχει συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια. Οπότε δεν καίγεται να τον πουλήσει. Αλλά προφανώς στο να τον δανείσει θέλει αυτός να τον πάρει να καλύψει όλο το συμβόλαιό του και δεν είναι εύκολο. Και δεν ξέρω αν ζητάει και ενίκιο και επίσης δεν ξέρω αν και αυτός έχει την διάθεση. Δεν είναι ξεκάθαρο όπως είναι ας πούμε με τον Γκαμπιαντίνη που δεν είπε «Α, Ελλάδα δεν έρχομαι». Με τον ΜΕΙΤΕ δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο ότι «Α, κανένα πρόβλημα, βρέτε τα δύο ομάδες και εγώ έρχομαι να παίξω». Δεν είμαστε καν σε αυτή τη φάση. Ο δεύτερος παίκτης που ενδιαφέρθηκε ο ΠΑΟΚ πάει αρκετός καιρός τώρα. Έχει παγώσει το ενδιαφέρον του, έχει αποσυρθεί από αυτό το ενδιαφέρον πάνω από μια εβδομάδα. Απλώς το μάθαμε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Είναι ο Τζούρισιτς, ένας άλλος παίκτης από την Σαμπτόρια που φαίνεται πως πάει στον Παναθηναϊκό. Έχει ενδιαφερθεί γι' αυτόν ο Λουτσέσκου, βλέποντας παιχνίδια. Δεν έχουμε μιλήσει πριν την εκπομπή, έτσι, γιατί με αυτό ξεκίνησα εγώ, γι' αυτό σου είπα. Ναι. Νομίζω ότι το έχουμε δουλεμένο στην προπόνηση. Όχι, καθόλου και δεν άκουσα κιόλας, γιατί ήμουν στον δρόμο και έτρεχα. Ναι, ο ΠΑΟΚ έκανε πίσω, είναι ένας παίκτης που τον ήξερε ο Λουτσέσκου και που ξαναθυμήθηκε, να το πω έτσι, ξαναφρέσκασε τη μνήμη του, βλέποντας κάποια πράγματα του Γκαμπιαντίνη με τη Σαμπτόρια. Ναι. Και ρώτησε και έμαθε ότι αυτός μένει ελεύθερος, όπως και ο Γκαμπιαντίνη το υπέθετε. Μόνο που ο ΠΑΟΚ θεώρησε ότι είναι πάρα πολύ υψηλές οι απαιτήσεις του για αυτά που μπορούσε να του προσφέρει. Νομίζω δεν κινήθηκε καν να κάνει ποτέ πρόταση. Πρόταση δεν έκανε, αλλά ασχολήθηκε πολύ και τον είχε στο παιδί. Ασχολήθηκε, στο περίμενε, ναι. Νομίζω ότι έφτασε να κάνει πρόταση όταν έμαθε ότι το παιδί αυτό έπαιρνε 1,5 εκατομμύριο στην Σαμπτόρια και κάπου εκεί κοντά ήθελε για να κλείσει οπουδήποτε αλλού. Και ο Λουτσέσκου νομίζω εκτίμησαν ότι είναι υπερβολικά αυτά τα χρήματα. Αυτός καλά κάνει και τα ζητάει γιατί τόσα έπαιρνε. Αλλά για τα ελληνικά δεδομένα αυτά τα χρήματα ήταν υπερβολικά. Έβαλε και το Ζίφκοβιτς να τον πιάσει. Μετά μπήκε ο Παναθηναϊκός, έδωσε περισσότερα και τον κλείνει αυτός. Ναι. Έτσι είναι το έργο, ναι. Δυστυχώς. Αυτοί είναι οι δύο, το δεκάρι και το χαφ και το ξάρι από την Ιταλία, με τους οποίους λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα είχε ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ. Προφανώς υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Ο Σέντερφορ, που είπαμε ότι είναι δεύτερη επιλογή μετά τον Γκαμπιαντίνη, γιατί μακράν πρότεινε ο Γκαμπιαντίνη, τον θέλει πάρα πολύ ο Λουτσέσκου. Μαθαίνω ότι είναι ένας σέντερ φόρο, με τον οποίο είχε ξανασχοληθεί ο ΠΑΟ και δεν είχε κανένα καταφέρει να τον πάρει, είτε πέρυσι είτε πρόπερσι το καλοκαίρι. Και αυτό την έκανε τη μεταγραφή, αλλά τώρα το ξανασυζητάει να φύγει από εκεί που έχει πάει. Και ο ΠΑΟΚ τον έχει ως δεύτερη επιλογή και θα ασχοληθεί μόνο με την περίπτωσή του αν δεν προχωρήσει του Γκαμπιαντίνη που είναι μακράν ο πρώτος στόχος. Και επίσης ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός μπορεί να ξανασυναντηθούν σε διεκδίκηση παίχτη όπως με τον Τζούρισιτς για την περίπτωση Έλληνα ποδοσφαιριστή, είτε να τον αποκτήσουν ως δανεικό είτε να τον αποκτήσουν με μεταγραφή.
Έλληνα. Έλληνα. Είναι στην εθνική τώρα. Είναι στην εθνική τώρα. Το έχουμε ξαναζητήσει αρκετές φορές, ότι υπάρχουν κατά δύο-τρεις Έλληνες οι οποίοι μπορεί να απασχολήσουν φέτος τις ελληνικές ομάδες. Δεν είναι προχωρημένο, αλλά και οι δύο τον έχουν στη λίστα τους. Κανείς από τους δύο δεν έχει ξεκινήσει επαφές ή διαπραγματεύσεις, αλλά και οι δύο το σκέφτονται. Βασικός. Πολλά ρωτά. Σιγά σιγά. Έχουμε να μιλήσουμε και για Άρη σήμερα. Τώρα τελειώσουμε με αυτό όμως. Μην αφήσουμε την εθνική. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Παίζει με τη Γαλλία, ας πούμε. Σήμερα είναι και καλό μάτς. Ναι, ματσάρα, όχι καλό μάτς. Εντάξει. Μην μου πεις ότι θα με τους Γάλλους εσύ. Εννοείται. Ας είναι να κάνουμε ένα πόντερα. Θα πάθουν οι Γάλλοι. Δεν θα περάσουν, δεν κινδυνεύουνε. Κοίταξε, το μοναδικό μάτς που ήμουν με την Ελλάδα ήταν το 2004 στην Πορτογαλία. Αυτό, το μοναδικό μάτς. Αλλά εντάξει, είμαι με την Γαλλία. Λατρεία έχω. Εσύ όσο εκεί γεννήθηκα, οπότε δεν είναι. Έχω και ένα λόγο. Ένα παραπάνω λόγο, ένα παραπάνω κίνδυνο. Βέβαια, μπει ο άλλος γιατί ρε. Το δέχομαι, το ασπάζουμε. Ναι, κανονικά. Λοιπόν, θέλω αύριο, μέχρι αύριο, να ψάξεις, γιατί είναι αυτό τώρα, κάνω εγώ τον ακροατή. Ψάξτε το λίγο, Μιχάλη, τα μηνύματα που έρχονται και στο Sport FM. Τον Expósito της Εσπανιόλ. Οκ. Okay. Αυτό. Okay. Πάμε στον Άρη. Πάμε στον Άρη. Έχουμε καλά και κακά νέα για τον Άρη. Τα καλά νέα είναι ότι για μένα είναι καλά. Θα δούμε αν θα αποδειχθούν και τέτοια. Ότι προς το παρόν ο Παλίκουτσα κάνει τη δουλειά. Και την κάνει μόνος του. Αυτός διαλέγει σε συνεννόηση πάντα με τον Τερζή, δεν ανακαταβεί το Καρυπίδης και οι δύο επιλογές, την τρίτη δεν την ξέρω, ενώ δεν τον ξέρω τον παίχτη καθόλου, οι δύο επιλογές που έκανε από την Παρασκευή που έχουμε να τα πούμε μέχρι σήμερα και ο Πάβης ο Κροάτης και ο Ματαρίτα ο ακραίος Πάκος Κωνσταρικανός, για τα λεφτά τα οποία τους παίρνει ο Άρης, ελεύθερος βέβαια για το συμβόλαιο που τους δίνει, είναι δύο πάρα πολύ καλές επιλογές. Ναι. Ο Ματαρίτα δεν ήταν ένας παίκτης που θα έρχονταν στον Άρη, ή τέλος πάντων θα χρειαζόταν τρομερή και φοβερή οικονομική υπέρβαση να έρθει στον Άρη, συμβόλαιο του τύπου για ακραίο μπακ 800.000 ευρώ ας πούμε, τέτοιο πράγμα, που ακραίο μπακ 800.000 ευρώ πόσοι, πολύ λίγοι, ένα δυο άντε να παίρνουν στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν, ξέρω εγώ να παίρνει, ποιος να παίρνει τώρα, να παίρνει ο CDB, στην ΑΕΚ, και αν και παπαλά, κανένας άλλος. Ναι. Στον Ολυμπιακό σίγουρα δεν παίρνει τόσα ο Ρέαμτσουκ, δεν ξέρω τι παίρνει ο Ροντινέη, βάζω ένα μικρό ερωτηματικό, δεν νομίζω όμως να παίρνει τόσα. Όμως το παιδί είχε ένα κακό πέρασμα μόλις έφυγε από το MLS, όπου έκανε πάρα πολύ ωραία πράγματα, επί σειρά ετών και σε διαφορετικές ομάδες, και στην Νέα Υόρκη κυρίως, με αποτέλεσμα να αναδεικνύεται σε πολλές αγωνιστικές και κάποια χρονιά ο καλύτερος ακραίος οπισθοφύλακας του πρωταθλήματος. Ένας πολύ συνεπής παίχτης σε μια χαρά ηλικία που είχε έναν τραυματισμό και μετά μια αποτυχημένη μεταγραφή στην Ευρώπη και στην Ουκρανία που όμως μπορείς να το καταλάβεις γιατί εν καιρό πολέμου ένας Κωνσταρικανός δεν βγήκε και τόσο πολύ στην Ουκρανία. Δεν είναι και τρομερά παράξενο. Ένας παίκτης που okay, ας αφήσουμε έξω τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο, που όμως, επαναλαμβάνω, είναι απολύτως δοκιμασμένο ότι δεν έπιασε, υπάρχει εξήγηση. Ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, κυρίως στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, ένα μπακ που θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο του Άρη, αν τον δούμε, εγώ λέω όχι στο 100% τον όσο είδαμε στο MLS από αυτόν, στο 60, στο 70, στο 80%. Όσο για τον Κροάτη, δεν είναι, είναι μια ψαγμένη επιλογή. Δεν είναι Δαρίντα, δεν είναι ο Πάβησης, έτσι. Μανού, προφανώς. Άλλωστε είναι και πολύ 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 πιο φθηνός. Όμως είναι ένα παιδί που κάνει με συνέπεια τη δουλειά, την κάνει αρκετά χρόνια με συνέπεια,
όποιον από τους δικούς μας και αν ρωτήσεις που έχουν παίξει μαζί του, από το Λέοβατς ας πούμε, τον πρώην ακραίο του ΠΑΟΚ, μέχρι οποιονδήποτε άλλον, θα σου πούνε για τα πολύ καλά χαρακτηριστικά του. Είναι κοντρολαρισμένος, είναι το μόνο ερωτηματικό, που δεν ξέρω αν είναι ερωτηματικό, είναι ότι είναι περισσότερο εξάρι και λιγότερο, περισσότερο οχτάρι, συγγνώμη, και λιγότερο εξάρι. Το λέω αυτό γιατί ο Άρης έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από ένα εξάρι. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτό είναι η επόμενη επιλογή, καθώς όπως φαίνεται στην αρχή της σεζόν ο Άρης δεν θα τον έχει τον Μανου Γκαρσία έτοιμο, δεν θα έχει αποθεραπευτεί πλήρως, άρα προκληματικά ευρωπαϊκά θα παίξει χωρίς αυτόν. Συνεπώς χρειαζόταν εκεί έναν τέτοιο είδους παίχτη, δημιουργικό, ο οποίος στη συνέχεια θα είναι στο κλειστό rotation. Ξαναλέω, για ένα αρκετά χαμηλό συμβόλαιο, ακόμα και για τα κυβικά του Άρη, μοιάζει μια πολύ ψαγμένη επιλογή. Τώρα τον Αργεντινό, τον 21χρονο, δεν τον ξέρω από την αλήθεια. Αν διαβάσει κανείς το βιογραφικό του, βλέπει ότι είχε ξεχωρίσει στην Ισπανία στις ακαδημίες Βίλης και στη δεύτερη ομάδα, αλλά δεν ξέρω ελάχιστα πράγματα γι' αυτόν, δεν έχει νόημα να πω κάτι. Το πρόβλημα, αυτά είναι τα καλά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι ο Άρης αλλάζει πάλι σχεδόν 7-8-11 τους ποδοσφαιριστές. Το λέω γιατί φεύγει και ο Ματέο, πάει σε ομάδα στο Μεξικό. Και αυτό είναι ένα αντίλογο που το βρήκε ο Παλίκουτσα. Πάει να πει ότι έχει άκρες και ώστε να πουλάει. Και αυτό είναι πολύ θετικό για τον Άρη. Ο Άρης αυτή τη στιγμή μεσοεπιθετικά έχει πια, με δεδομένο ότι θέλει να φύγει και ο Γκρέι, ο Άρης θέλει να φύγει ο Γκρέι, τι έχει, Πάλμα και Χριστοδουλόπουλο. Φεύγοντας και ο Ματέο Γκαρσία. Πάμε που σημαίνει, επειδή με τον Πάλμα ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις, μπορεί να μείνει, μπορεί όχι, ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθει μια πρόταση και να φύγει ο Λουίς Πάλμα. Πράγμα που σημαίνει ότι με εξαίρεση τους δύο στόπερ, τον Νταρίντα και τον Εμπακατά, και σαν το δεξιμπακ, ας πω Εμπακατά, στην αρχή της σεζόν το προκλητικό άρεσε να παίξει με όλους τους υπόλοιπους νέους παίχτες. Και να δούμε κιόλας. Να δούμε εννοώ και για τους δύο στόπερ, αν θα μείνουν και οι δύο, και να δούμε και για τον Πάλμα, αν θα μείνει και ο Πάλμα. Και ο Ματέο αν θα μείνει. Ο Ματέο δεν θα μείνει μάλλον. Νομίζω ότι φεύγει για το Μεξικό. Γι' αυτό το ανέφερα. Νομίζω ότι φεύγει και ο Άρης θα πάρει και καλύτερα χρήματα από αυτά που φανταζόταν. Δηλαδή δεν είναι ένα deal σαν αυτό του Μαζικού. Στα 350.000, 400 περίπου πήρε από το Μαζικού. Θα είναι κάτι παραπάνω. Το περιμένει πολύ δουλειά τον Παλίκουτσα. Είναι βέβαιο. Έχει πολύ κόσμο να φέρει ακόμα. Ναι, πάντως τις κινήσεις και αυτές τρεις μέσα σε μερικές ώρες ας πούμε, δείχνει ότι έχει προετοιμαστεί, δηλαδή ότι έχει κάνει δουλειά. Σωστά, 100% αυτό, έχει προετοιμαστεί. Αυτό τώρα δεν ήταν ένα τηλεφώνημα και άντε ωραία συμφωνούμε. Για αυτές ήταν απολύτως προετοιμασμένος, όπως απολύτως προετοιμασμένος είναι και για το Center Four. Γιατί το λέω αυτό, το λέω γιατί το ήξερε ότι θέλει αριστερό μπακ. Ενώ πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, είχαν καταλήξει αυτό. Πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, ήξερε ότι έβλεπε ότι θα αργήσει η επιστροφή του Μανου Γκαρσία, αλλά θέλανε ένα οχτάρι και ένα εξάρι, ίσως και για το εξάρι να είναι έτοιμος. Πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, ξέραν ότι θέλουν έναν center for. Για τα υπόλοιπα ήταν να δούμε αν θα φύγει ο Πάλμα, να δούμε αν θα φύγει ο Ματέο. Είχε πολλά να δούμε. Τώρα του προκύπτουν και αυτά, δηλαδή ότι ο Ματέο Γκαρσία φεύγει. Ο Ιτούρμπε, το ξέραμε ότι θα φύγει. Ναι, αυτός λένε σε ένα σημείο ότι συμφώνησε με την Γκρέμιο. Σωστά, ναι, υπογράφουμε με την Γκρέμιο Ιτούρμπε. Εντάξει, είναι προφανές ότι ο Άρης το ρίχνει το μπάτζετ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ' αυτού και πολύ φυσιολογικά το ρίχνει το μπάτζετ. Αυτό όμως κατά ανάγκη εμένα δεν μου λέει κάτι. Για να συνονοηθούμε, δίνω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Πέρυσι ο Άρης έδωσε, ξέρω εγώ, περίπου 800.000 στον Γκρέι, περίπου 500.000 στον... Στον Νταρίντα ή στον Μανού. Όχι, στον παίχτη που έφυγε πολύ νωρίς, το μεγαλύτερο όνομα που πήρε πέρυσι, που έπαιζε στο Ζερβίνιο. Ήταν και Ζερβίνιο, ναι. Ναι. Ο Ολυμπιακός πέρυσι πλήρωσε 2 εκατομμύρια για τον Χάμες, 2 εκατομμύρια για τον Μαρσέλο, 2 εκατομμύρια για τον Βρυσάλικο. Δεν έχει σημασία τα χρήματα που δίνεις
και αν θα ρίξεις λίγο τον budget ή όχι. Σημασία έχει τι επιλογές θα κάνεις. Ο Άρης πέρυσι είχε κάνει και πολλές επιλογές οι οποίες δεν ήταν προσεκτικές. Από αυτούς όλους που έφυγαν σίγουρα θα του λείψει πάρα πολύ ο Ετέμπο, πάρα πολύ. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος που θα πεις πω από τώρα τι θα κάνει χωρίς αυτόν. Okay, είχε δώσει και το Γενάρη το Μαντσίνη, ο οποίος επίσης θα του λείψει πάρα πολύ. Ναι. Το έλειψε και πέρυσι, αλλά πάει, αυτό τέλειωσε. Θέλω να πω ότι φεύγει ο Γκρέι, ότι φεύγει ακόμα και ο Ιτούρμπε που έκανε πολύ καλό δεύτερο μισό. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι ένας παίχτης που δικαιολογούσε τα 800.000 το χρόνο. Ένας τέτοιος παίχτης στον Άρη πρέπει να τα σπάει. Σε μια ομάδα που ξέρω εγώ έχει 10 εκατομμύρια ευρώ budget και 12, δεν μπορεί αυτός που παίρνει 800.000 να μην κάνει τεράστια διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ο Νταρίντα, ας πούμε, είναι μια τέτοια περίπτωση. Και παίρνει και λιγότερα από 800.000. Άρα θέλω να πω ότι το ότι θα πέσει το budget αισθητά στον Άρη δεν είναι κατά ανάγκη αρνητικό και τα πρώτα δείγματα γραφής από τον Παλίκουτσα θα έλεγα ότι είναι θετικά. Και κυρίως είναι θετικό ότι αυτός την κάνει τη δουλειά και ο Άρης δεν μπαίνει σε, πώς να το πω, σε παιχνίδια manager που του φέρνουν εδώ με το καράβι ποδοσφαιριστές που κάποια ονόματα είναι καλά. Αλλά έχει τα ερωτηματικά, έχουν ξέρω εγώ 1, 2, 3 χρόνια να παίξουν καλά κτλ. Κάνει επιλογές ψαγμένες ή τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτό συμβαίνει ο τεχνικός διευθυντής του Άρη και αυτό είναι καλό. Το κακό είναι ότι δεν έχει χρόνο. Ότι πάλι ο Άρης είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα. Αυτό είναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, φρένο. Τα υπόλοιπα αύριο. Ωραία. Σωστά. Ωραία. Ήταν μαζί μας η Novibet, χορηγός από το 20 λεπτού καθημερινά, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία. Και βέβαια, όπως κάθε μεσημέρι, ήταν μαζί μας η Ντρόπιο Σύρις ΑΕ, η κορυφαία εταιρεία στον χώρο της φίλτρανσης του νερού από το 1971. Είτε μιλάμε για τη φίλτρανση του νερού στο σπίτι σας, είτε μιλάμε για τη φίλτρανση του νερού στη γεωργία, στο χωράφι σας, είτε για τη βιομηχανία, μπαίνετε στο drop.gr, βρίσκετε όλες τις λεπτομέρειες και διαλέγετε την περίπτωση την που αντιστοιχεί στα θέλω σας, στις ανάγκες σας. Ενώ πάντα μαζί μας είναι και η Zomat Thermosystem, τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης με τα οποία εξοικονομείται και ενέργεια, εξοικονομείται και χρήματα, είναι φιλικά προς το περιβάλλον, είναι πιστοποιημένα, αλλάζουν την εξωτερική όψη του κτηρίου σας προς το ομορφότερο και το θερμομονώνουν. Και μάλιστα όλα αυτά συμβαίνουν ενώ οι άνθρωποι της Ιζωμάτ φροντίζουν την εξωτερική πλευρά του κτηρίου σας. Εσείς μέσα συνεχίζετε να κάνετε τη δουλειά σας, αν πρόκειται για το γραφείο σας, ή συνεχίζετε να κάνετε τη ζωή σας, αν πρόκειται για το σπίτι σας, χωρίς να σας ενοχλούν στο ελάχιστο. Ευχαριστούμε, κύριε Τσόχο. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε. Γεια σας.